Κυρία Κατερίνα Γαϊτάν, εδώ προπονήτρια, πώς αισθάνεστε ως παιδαγωγός και φυσικά ως και μια γυναίκα που έχετε στην ευθύνη σας τόσα πολλά μικρά παιδάκια? Ωραία. Ασχολούμαι με τον αθλητισμό ήδη από 3 χρονών, οπότε μέσα στο γήπεδο νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Είναι αυτό που αγαπάω. Τα παιδιά τα λατρεύω. Ασχολούμαι ήδη 7 χρόνια με αυτό το κομμάτι των ακαδημιών και κυρίως με τις μικρές ηλικίες. Και δεν με φοβίζει καμία ευθύνη. Το επίθετό σας μου θυμίζει κάποιο γνωστό ποδοσφαιρικό όνομα. Ναι. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Όχι, δεν κάνετε. Είναι ο πατέρας. Και μεγάλη μορφή και... του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ναι, ο Στέφανος ο Γαϊτάνος. Οπότε και εμένα η πορεία μου είναι μέσα στα γήπεδα. Στη σκιά. Πριν έρθετε πολύ στην ΠΟΟ, πού ήσασταν? Από τη Βέρεια είμαι και στη Βέρεια ζούσα τα τελευταία χρόνια. Εκεί είμαι. Η Βέρεια είναι ποδοσφαιρομάνα. Είναι. Το κύριο Τσαλουχίδης που έχει ρηθεί κατ' επανάληψη εδώ. Εκεί είναι. Είναι στη Βέρεια τώρα, ασχολείται στην ομάδα της Βέρειας. Θεωρείτε ότι οι παραμεθόριος όπως είναι η Κος και άλλα νησιά του Αιγαίου θα μπορέσουν να φτάσω κάποια στιγμή στο επίπεδο που έχει η Βόρεια Ελλάδα ποδοσφαιρικά και όχι μόνο? Λοιπόν, αυτό είναι ένα κομμάτι που δεν μπορώ να το απαντήσω εύκολα γιατί δεν γνωρίζω. Είναι η πρώτη μου επαφή με κάποιο νησί και είναι η πρώτη φορά ένα μήνα έχω που είμαι εδώ πέρα. Βέβαια, το επίπεδο πιστεύω ότι έχει να κάνει με το βιωτικό επίπεδο της κάθε πόλης. Όταν εδώ στο νησί υπάρχει χρήμα, μέσα σε εισαγωγικά, ο τουρισμός, εύκολο χρήμα, το να ασχοληθεί κάποιος με το ποδόσφαιρο επαγγελματικά ίσως είναι πιο δύσκολο. Ενώ στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε το χωράφι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Οπότε τα παιδιά προσπαθούν να πετύχουν στο κομμάτι του αθλητισμού για να ξεφύγουν από το κλειστό κοινωνικό σύνολο. Πώς σε λένε? Εμένα. Ναι. Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε, πόσο καιρό παίζεις μπάλα εδώ στον Όμιλο? 2-3 εβδομάδες. Ποια είναι η θέση που σε ευχαριστεί να παίζεις, να βάζεις γκολ, να κόβεις πάσα στους συμπαίκτες σου ή να είσαι αμυντικός? Αμυντικός. Αμυντικός. Ο μπαμπάς και η μαμά έρχονται, σε βλέπουν εδώ στις προπονήσεις? Είναι μόνο ο μπαμπάς. Μόνο ο μπαμπάς και καλά κάνει και ο μπαμπάς. Πώς σε λένε? Μιλτιάδη. 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 Wow, ωραίο ρολόι. Το ποδόσφαιρο σ' αρέσει πιο πολύ ή θα ήθελε να παίξει μπάσκετ? Ποδόσφαιρο. Γιατί? Γιατί ο μπαμπάς μου παίζει μπάσκετ. Εγώ να σου πω ότι θα ήθελα πολύ να πηγαίνω μπάσκετ. Μπάσκετ. Εγώ ήθελα να είμαι ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο. Και εγώ. Πώς σε λένε εσέ? Θοδωρή. Θοδωρή. Σ' αρέσει να παίζεις ποδόσφαιρο ή να είσαι στο σπίτι και να κάθεσαι να τρως πατατάκια? Να παίζω ποδόσφαιρο. Γιατί? Μ' αρέσει. Γιατί είναι ωραία να γυμναζόμαστε, έτσι δεν είναι? Ναι. Μπράβο. Πώς σε λένε εσένα? Γιώργο. Γιώργο μου. Το ποδόσφαιρο είναι ωραίο άθλημα. Τι, θα ήθελες μια μέρα να γίνεις ένα μεγάλος ποδοσφαιριστής? Τι θέση θα ήθελες να παίζεις? Επιθετικός, αμυντικός. Επιθετικός. Μπράβο. Πώς σε λένε? Αλέξανδρο. Αλέξανδρε. Τι θέση παίζεις, επιθετικός ή αμυντικός? Επιθετικό. Πόσα γκολ βάζεις σε κάθε παιχνίδι? Τι? Πόσα γκολ βάζεις όταν παίζεις, πολλά γκολ ή λίγα? Κανένα. Κανένα. Καλό αυτό. Πώς σε λένε, παλικάρι μου? Παναγιώτη. Παναγιώτη μου. Σε λένε. Είσαι χαρούμενος που παίζεις μπάλα εδώ με τους φίλους σου? Ναι. Πόσα γκολ έβαλα? Πόσα γκολ έβαλες, με πρόλαβες? Έβαλα... 2, 3. Κερδίζει η ομάδα σου ή χάνεται? Ένα έβαλα. Κερδίζουν οι πράσινοι? Ναι, μπορεί και να κερδίζει. Μπορεί και να κερδίζει. Όχι, όταν ήμουν σε αλλαλοφύλακες δεν μου βάλα γκολ, γιατί πήγε να βάλει ο άλλος αυτός. Ποιος σας προπονεί, ποιος είναι ο προπονητής σας εδώ τώρα? Ο κύριος Γιάννης. Σας αγαπάει ο κύριος Γιάννης, σας προσέχει? Όχι, όχι, δεν μας αγαπάει. Δεν σας αγαπάει, γιατί δεν σας αγαπάει ο κύριος Γιάννης? Σας αγαπάει. Πώς σε λένε, παλικάρι μου? Σπύρο του Ροντά. Σπύρο. Πόσα γκολ έβαλες σήμερα στα παιχνίδια? Μόνο ένα. Ένα γκολ. Με την πρώτη. Με την πρώτη. Με πέναλτι, φάουλ ή πάσα? Όταν έδωσε πάσα, το έδωσε με τον Δημήτρη. Και μου δώσαν οι άλλοι μία πάσα και το έβαλα. Μπράβο σου. Πώς σε λένε? Χρήστο. Χρήστο μου. Σ' αρέσει που είσαι εδώ με την ομάδα του Όμιλου Αθλοπαιδιών? Ναι. Ποια θέση θέλεις να παίζεις
Και ποια θέση σου λέει ο κύριος Γιάννης, επίθεση και εσύ, τόση πολύ επιθετική, θα βάζεις πολλά γκολ. Ναι. Μπράβο παλικάρι μου. Πώς σε λένε? Γιώργο. Γιώργο μου. Σ' αρέσει που έχεις ποδόσφαιρο? Ναι. Γιατί σ' αρέσει? Μαμά. Παίζω με τους φίλους μου. Πολύ ωραία. Και κάθε μέρα παίζεις μπάλα, κάθε μέρα έρχεσαι? Όχι. Παίζω και σπίτι. Μπράβο. Πώς σε λένε εσένα που έβαλες τον γκολ? Δημήτρης. Δημήτρη, χάρηκες που έβαλες τώρα αυτό το γκολ. Κερδίζετε, πόσο είναι το σκορ? Δεν ξέρω. 1-0. Θεωρείς ότι το ποδόσφαιρο σ' αρέσει σαν άθλημα? Ναι. Πόσο καιρό παίζεις μπάλα? Νομίζω 10 χρόνια. Το επίθετό σου πώς είναι? Μαλάκης. Ο μπαμπάς ήταν μεγάλος ποδοσφαιρίστης, το ξέρεις? Ναι. Τι οδηγίες σου δίνει στο σπίτι όταν βρίσκεστε? Να δίνω την μπάλα και να. Και να βγαίνω μπροστά και να δίνω πάσεις. Μπράβο παλικάρι μου. Η προπονήτρια κυρία Μάθα Νιώρα. Πώς αισθάνεστε όταν έχετε τόσα μικρά παιδιά να τα βάλετε μέσα στο άθλημα του ποδοσφαίρου? Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο όμορφο μπορεί να κάνει ένας προπονητής. Να ξεκινήσει από μια μικρή ηλικία και να τον φτάσει σε μεγάλη ηλικία να διαπρέψεις το ποδόσφαιρο. Είναι πολύ δύσκολο, έτσι? Σίγουρα, αλλά όχι ακατόρθωτο. Ευθύνες που απορρέουν η συναναστροφή και η προσπάθεια με τόσο μικρά παιδιά? Η ευθύνη είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά όταν υπάρχει αγάπη και προς το άθλημα και προς τα παιδιά, όλα μπορούν να γίνουν. Έχετε δουλέψει και σε άλλες ομάδες πριν έρθετε εδώ στην ΚΟΣ? Ναι. Σε ποιες έχετε δουλέψει? Έχω δουλέψει στη Θεσσαλονίκη και στη Λαμία. Θεωρείτε ότι τα τμήματα υποδομών, όχι μόνο εδώ του Ομίλου Αθλοπαιδιών, αλλά και των άλλων ομάδων που προφανώς έχετε κάποια αντίληψη, μπορούν να φτάσουν σε επίπεδο της ομάδας του κέντρου της Θεσσαλονίκης που ήσασταν Αθηνών ή άλλων μεγάλων πόλεων? Σίγουρα ότι μπορούν. Σίγουρα. Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει τις μεγάλες πόλεις από τις επαρχιακές πόλεις, βάσει της εμπειρίας σας? Σίγουρα στις μεγάλες πόλεις είναι οι καλύτερες εγκαταστάσεις. Από εκεί ξεκινάμε, αλλά και πάλι αυτό δεν είναι ανασταλτικός παράγοντας για την ΚΟ. Σε λίγο καιρό θα ξεκινήσει η κατασκευή νέου γηπέδου στην πόλη της ΚΟ. Θεωρείτε ότι αυτό θα βοηθήσει περαιτέρω το άθλημα του ποδοσφαίρου? Εννοείται. Και θα το δείτε, φαντάζομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Πώς σε λένε? Σάβας. Σάβα. Σάβα. Και πώς... τον μπαμπά μου λένε Σάβα. Και τον μπαμπά σου το λένε Σάβα. Ναι. Πολύ ωραία, δύο Σάβες. Σάβα μου. Βάζεις πολλά γκολ εδώ στο παιχνίδι? Ναι, βάλαμε 5 γκολ. 5 γκολ? Ναι, και η άλλη ένα. Ένα, άρα 5-1. 5-1. 5-1. Όταν βάζεις γκολ πώς πανηγυρίζεις? Σηκώνεις τα χέρια ψηλά και τρέχεις? Όχι. Πάω η γόρα και τη πιάνω και τη δώνω στους φίλους. Α, για να βάλετε και άλλα γκολ, έτσι? Ναι, αλλά να σου πω κάτι άλλο. Έτοιμη? Και εγώ να σου πω κάτι. Πώς σε λένε? Σ' αρέσει που έχεις ποδόσφαιρο? Πόσα γκολ έχεις βάλει? 3. Πολλά γκολ έχεις βάλει? Ναι. Οι φίλοι σου δίνουν πάσεις να βάλεις πολλά γκολ? Ναι. Είσαι χαρούμενος που έχεις ποδόσφαιρο? Μπράβο.
έλα, 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 έλα. Πάλι την έβγαλε ο Γιώργος. Ελάτε όλοι εδώ, ελάτε, σταματήστε. Ελάτε όλοι εδώ. Ελάτε εδώ. Εδώ. Πλάτη τα ημέρα. Κοιτάξτε εκεί, κάτι θέλω να σας πει. Εμείς έχουμε 5-0 και αυτή... Πώς σε λένε? Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε, αρέσει, πες ποδόσφαιρο. Ναι. Είσαι χαρούμενος με τους φίλους εδώ μαζί? Ναι. Βάζετε πολλά γκολ? Πολλά. Ποιος είναι προπονητής, πώς το λένε? Κύριο Κώστα. Ο κύριος Κώστας. Τον αγαπάτε τον κύριο Κώστα? Ναι. Αυτό σας προσέχει? Ναι. Μπράβο. Πώς σε λένε? Γιώργος. Γιώργο, είσαι χαρούμενος εδώ στο γήπεδο? Ναι. Γιατί έρχεσαι και παίζεις μπάλα, τι σε αρέσει? Να κλωτσάω την μπάλα μου. Να κλωτσάς την μπάλα. Ναι. Μπράβο Γιώργο μου. Πώς σε λένε? Αντώνη. Αντώνη. Αντώνη, χαίρεσαι εδώ? Ναι. Στο γήπεδο? Ναι. Βάζεις πολλά γκολ ή είσαι αμυντικός, τι θέση παίζεις? Βάζουμε πολλά γκολ. Μπράβο παιδιά. Σάββας, μίλησε. Ούτε καν. Μίλησε το Σάββα. Ούτε και Σάββα.